Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χάος αναμένεται να επικρατήσει ανήμερα της έναρξης του σχολικού έτους στα σχολεία της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, καθώς οι 11.000 μαθητές που μέχρι την προηγούμενη σεζόν μεταφέρονταν με λεωφορεία που μίστον η νομαρχία θα μείνουν στο δρόμο. Προφανώς θα υποχρεωθούν να μεταβαίνουν στο σχολείο με το κτέλ ή τον ΟΑΣΤ, αφού η νομαρχία δεν μπορεί πλέον να υλοποιήσει τα μαθητικά δρομολόγια και οι Δήμοι δεν έχουν προς το παρόν ούτε τα λεφτά ούτε την αρμοδιότητα να αναλάβουν το έργο. Οι Δήμαρχοι της περιφέρειας ζητούν τώρα έκτακτη συνεδρίαση της ΤΕΔΚ για να θέσουν το ζήτημα και να λάβουν απόφαση πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, μετά το διαγωνισμό για τα μαθητικά δρομολόγια που απέβει άγονος και τις ευθύνες που της καταλόγησαν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης για τις σκανδαλώδεις αναθέσεις μισθώσεων τουριστικών λεωφορείων, αναγκάστηκε να πετάξει τον μπαλάκι στα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας. Επικαλείται μάλιστα την εναρμόνιση με την κοινή υπουργική απόφαση του 1998, η οποία προβλέπει ότι οι μαθητές περιοχών που καλύπτονται από αστική συγκοινωνία θα μετακινούνται με αυτήν ανεξαρτήτως της απόστασης της τάσης από το σχολείο. Πλέον η ευθύνη ανήκει στην πολιτεία και συγκεκριμένα στα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, που θα πρέπει να βρουν τον τρόπο για τη μεταφορά των μαθητών από τη νέα σχολική χρονιά, τονίζει ο εντεταλμένος νομαρχιακός σύμβουλος Γιώργος Τσαμασλής. Να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Πεύκων, τον κύριο Σημεωνίδη Στυλιανό. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Γεια σας. Μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, Δήμαρχε, με τους μαθητές. Φυσικά. Με τη μεταφορά. Ήταν γνωστό ότι αυτό το πρόβλημα θα δημιουργείται, αλλά δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Το να μετατοπίζουμε τις ευθύνες από τον νομάρχη στο Δήμο ή από τον Δήμο στον νομάρχη, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό που πρέπει να ιδρώσει το αυτή αυτονών είναι από την κεντρική διοίκηση, από το κράτος, από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, από όπου είναι να στείλουν χρήματα. Άμα στείλουν χρήματα, την κάνουμε και μόνοι μας τη δουλειά. Αν όμως δεν στείλουν χρήματα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε κι εμείς, όχι μόνο εγώ σαν Δήμος Πεύκων, αλλά κανένας Δήμος δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει αυτή τη συγκέντρωση των παιδιών στα σχολεία και θα δημιουργηθεί φοβερό πρόβλημα σε όλους τους γονείς, σε όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα σε Δήμους σαν τους δικούς μας που είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση στα σχολεία λόγω των λόφων και του ορεινού όγκου που κατοικούμε, αλλά και λόγω της ιδιομορφίας το να μην έχουμε πάρα πολλά σχολεία. Δήμαρχε, λογικά οι γονείς θα έχουν αντιταχθεί σε αυτή την απόφαση τα παιδιά τους να μεταβαίνουν στα σχολεία με τον ΟΑΣΤ ή με τα λεωφορεία. Δυστυχώς εμείς ούτε με τον ΟΑΣΤ δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια μεγάλη πρόσβαση και δεν ξέρω, εμείς ήδη τα δύο δημοτικά λεωφορεία που έχει ο Δήμος τα βάζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς με δική μας απόφαση και πρόταση να βοηθήσουμε τα παιδιά και ιδιαίτερα και του Λυκείου που δεν είναι μέσα στο νόμο να μπορούμε να τα μαζεύουμε, γιατί είναι μέχρι τις 3ης γυμνασίου τα παιδιά. Παρόλα αυτά και αυτά παιδιά μας είναι και αυτά πρέπει να πάνε στο σχολείο. Δεν μπορεί μέχρι την 3η γυμνασίου να πηγαίνει και σε 5 μήνες που αλλάζει η σχολική χρονιά και πάει πρώτη ηλικίου το παιδί να πηγαίνει με τα πόδια. Ναι. Βάζουμε τα δύο λεωφορεία, αλλά δεν φτάνουν έστω και αν ενισχύσουμε τα δρομολόγια και από ένα τα κάνουμε 3. Το πρόβλημα είναι στην κεντρική διοίκηση, δηλαδή στο κράτος, να μπορέσει να στείλει χρήματα να κάνουμε, αφού δεν μπορεί να το κάνει η νομαρχία, να το κάνουμε εμείς. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσουν τα μικρότερα παιδιά του δημοτικού, τα οποία μετακινούνται με τα λεωφορεία που εναυλώνονται τότε επί της παλιάς νομοθεσίας και τώρα θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα και οι γονείς δεν είναι όλοι στην κατάσταση να μπορούν να μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στα σχολεία. Μα το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, ότι πάρα πολλοί γονείς φεύγουν από τα σπίτια πολύ νωρίτερα από το να πάνε τα παιδιά του σχολείο. Και κάποια γιαγιά, κάποιος παππούς περιμένει απ' έξω από την πόρτα να περάσει στο σχολικό. Τι να κάνει ο κόσμος, να μην πηγαίνει στις δουλειές τους για να περιμένει να το πάει 8 η ώρα το παιδί του σχολείο, 8 παρατέταρτο. Δεν γίνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε 10 μέρες που πρέπει να το λύσουν όπως δεν έχουν λύσει και πιστεύω πάλι θα γίνει ένα μπάχαλο με τις θέσεις των καθηγητών και των δασκάλων που σίγουρα δεν θα υπάρχουν στη θέση τους στις 13 του μηνός. Πάνω στο ζήτημα των εκπαιδευτικών, των καθηγητών, Δήμαρχε, τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο σας? Αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα. Εμείς δεν είμαστε το γραφείο της εκπαίδευσης για να ξέρουμε πόσοι φύγαν, πού φύγαν και πώς θα αναπληρώσουν τον κόσμο. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Εύχομαι να είναι το λιγότερο προβληματικός, ο λιγότερος προβληματικός Δήμος μου και αυτό προς όφελος των δημοτών μου. Μάλιστα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, διότι όσο και να συζητήσουμε πάνω στο θέμα των λεωφορείων που θα μεταφέρουν τους μαθητές, άκρη δεν θα βρούμε εφόσον δεν είμαστε οι αρμόδιοι γι' αυτό.
Να μιλήσουμε, Δήμαρχε, για το σχέδιο του Καλλικράτη. Δεν έχουμε ξανασυζητήσει για τις συνενώσεις των Δήμων μαζί. Καλά, νομίζω πια ότι αυτό πλέον δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Είναι ένα τετελεσμένο γεγονός εδώ και μήνες. Προφανώς. Το τι μπάχαλο θα επικρατήσει θα το δούμε όμως από 1η Ιανουαρίου. Θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Θα ήθελα με τη λέξη μπάχαλο μου δώσετε να καταλάβω ότι δεν είστε και υπέρμαχος του Καλλικράτη. Σωστά. Καλά, δεν ήμουν ποτέ. Μάλιστα. Απλώς είναι αυτή τη στιγμή ένα αναγκαίο κακό. Ήμουν υπέρ της μιας μητροπολιτικής διοίκησης, να τη συνεννόηση όλων των Δήμων με μια μητροπολιτική διοίκηση για ορισμένα θέματα τα οποία άπτονται όλων των κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Γιατί το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, της αστικής μεταφοράς δεν είναι άλλο των Δημοτών των Μπεύκων και άλλο της Σταυρούπολης και άλλο της Πολύγνης. Όλοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ήδη το περιβάλλον ή ξέρω κάποιες άλλες αρμοδιότητες που θα έπρεπε να μεταφερθούν στη Μητροπολιτική Διοίκηση, ναι, να ήταν κοινές για όλους. Τώρα, όλα τα άλλα τα τοπικιστικά προβλήματα, αυτά που ήρθανε στους Δήμους μέσα αυτού του νόμου, θα δούμε αυτοί που ήταν υπερασπιστές όλων αυτών εδώ, πώς θα απολογούνται από 1η Ιανουαρίου σε όλον αυτόν τον κόσμο. Που όχι μόνο δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν, αλλά όταν από σήμερα έχουμε στέρηση χρημάτων από αυτό το κράτος, από αυτή την κυβέρνηση, η οποία έτσι de facto είπε αντί 90.000 θα στέλνουμε 50 σε αυτό το Δήμο, 40% λιγότερα. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε. Και δεν είναι τίποτα, γινόμαστε αρνητικοί απέναντι σε όλους αυτούς τους προμηθευτές που τους παρακαλούσαμε και τους λέγαμε δώστε εμπόρευμα, δώστε εργασία, δώστε παροχή υπηρεσιών για να μπορέσουμε να δουλεύει αυτός ο Δήμος. Και τώρα σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους δεν έχουμε μούτρα να τους δούμε γιατί δεν έχουμε λεφτά να τους πληρώσουμε. Όταν εμείς κάναμε από χθες όλες τις δουλειές, πιστεύαμε σε αυτόν τον προϋπολογισμό των χρημάτων που έπρεπε να μας δίνει το κράτος όλα αυτά τα χρόνια. Και ξαφνικά τελείωσε, λέει, de facto δεν σας δίνω. Και όχι μόνο δεν δίνει, για να λειτουργήσουν όλα αυτά που γράφει το νομοσχέδιο του Καλλικράτη πρέπει να δώσουν επιπλέον παροχές, τις οποίες δεν ξέρω, όχι δεν θα δώσουν, μα δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουμε 1η Ιανουαρίου. Κανένας δεν ξέρει. Με ποιους υπαλλήλους, πώς αυτά. Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη θα μου πείτε, λογικό είναι, αλλά θα δούμε και αυτούς που υπερασπιζόταν τότε όλα αυτά εδώ, που θα κρυφτούν για μένα. Κύριε Σημεωνίδη, ο Δήμος Πεύκων με ποιους Δήμους συνενώνεται? Ο Δήμος Πεύκων με τις ΣΥΚΕΣ, τη Νέα Πόλη και τον Άγιο Παύλο. Με πολύ κοντινούς Δήμους. Υπό τη σκέπη του ενέργου. Δεν έχουμε καμία σχέση. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση με κανέναν Δήμο από αυτούς. Είμαστε η μοναδική περίπτωση που έπρεπε να ενωθεί τουλάχιστον με άλλους Δήμους. Τώρα για κάποιους λόγους ενωθήκαμε με αυτούς συγκεκριμένους. Εύχομαι να είναι αρμονική όλη αυτή η συνύπαρξη επάνω στα όρια τα οποία δεν υπάρχουν, τα γεωγραφικά όρια, και να μπορούν και οι πολίτες αυτού του Δήμου να βρίσκουν διέξοδο στα προβλήματά τους. Δήμαρχε, ο νέος Δήμος που θα δημιουργηθεί, από πόσους κατοίκους θα αποτελείται, περίπου? Αριθμητικά αυτή τη στιγμή λένε 86.000, αλλά είναι σίγουρο ότι είναι πάνω από 100. Θα είναι ένας πάνω από 110 μεγάλος κάτι, δήμος, λοιπόν. Το οποίο θα το ξέρουμε στην απογραφή του 2011. Ένας αρκετά μεγάλος Δήμος, ο οποίος λογικά θα είναι έχει και μεγάλα προβλήματα. Είναι ο 19ος μεγαλύτερος Δήμος. Ο 19ος μεγαλύτερος Δήμος σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει ως τροχοπέδι στην αρμονική κίνηση των εξελίξεων μετά τον Καλλικράτη? Η πρόθεση όλων αυτών που είναι σήμερα δήμαρχοι αυτών των Δήμων είναι αρμονική και η συνεργασία και δεν έχουμε τίποτα να λύσουμε μεταξύ μας. Αυτά που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε είναι αυτά που έρχονται μέσα από το νομοσχέδιο, από τις αρμοδιότητες, οι οποίες πιστεύω θα δοθούν, όπως κάλλιστα έχουμε ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή, τα λεωφορεία που λέει δεν τα κάνουν η νομαρχία, να τα πάρουν οι Δήμοι. Γιατί ο νόμος λέει ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των μαθητών. Μα πώς να το κάνω όταν δεν θα μπορώ να έχω χρήματα για να μεταφέρω, για να δώσω στα πούλμαν? Ποιο πούλμαν θα έρθει, ποιο τουριστικό πρακτορείο θα έρθει να συμμετέχει είτε σε διαγωνισμό, όταν δεν θα πληρωθεί τον πρώτο μήνα, δεν θα πληρωθεί τον δεύτερο μήνα? Ποιος θα έρθει? Κανένας. Εδώ να ξέρετε ότι με αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο που άλλαξε και μέχρι τώρα μπορούσαν οι δήμαρχοι με ευθύνη δική τους να μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό στους παιδικούς σταθμούς. Και ήρθε, ξέρω, και είπε με τον ΑΣΕΠ
Λόγω, φυσικά πάντα για να πω κάτι, δεν φταίει το κράτος. Φταίνει και οι υπάλληλοι, φταίμε εμείς οι ίδιοι που δεν λειτουργούμε το κράτος σωστά. Γιατί το λέω αυτό, έχουμε στείλει εδώ και πόσους μήνες χαρτί για να έρθει η έγκριση για να προσλάβουμε νηπιαγωγούς και βοηθητικό προσωπικό στις τρεις παιδικούς σταθμούς που έχουμε και σήμερα είναι 26 του μήνα, ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί 1 Σεπτεμβρίου και δεν ήρθε καν η έγκριση στο να κάνουμε δημοπράτηση των θέσεων. Δεν ήρθε η έγκριση που σημαίνει ούτε στις 13 του μηνός δεν πρόκειται να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί. Και ο κόσμος και οι γονείς θα βρίζουν. Ποιο θα βρίζουν? Το Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους που δεν πρόκειται λέει, να λειτουργήσουν. Και όμως δεν φταίμε εμείς. Φταίνε αυτοί οι οποίοι παίρνουν κάποιες αποφάσεις αλλά δεν κυνηγάνε τους αρμόδιους ανθρώπους που είναι στον ΑΣΕΠ παραδείγματος χάρη, των Αθηνών, για να μπορέσουν, είναι όλοι σε άδεια, για να μπορέσουν να πάρουμε την έγκριση. Παίρνεις τηλέφωνο, είναι σε άδεια. Είναι σε άδεια, είναι σε άδεια. Πώς γίνεται αυτό εδώ, να μην υπάρχει συντονιστής, να συντονίζει ότι κάποιος υπάλληλος πρέπει να μένει εκεί για να λειτουργήσει αυτό το κράτος, δεν το γνωρίζουμε. Δήμαρχε, και εσείς βλέπατε όμως ότι οι μέρες περνούν και η απάντηση που θέλατε, με τα έγγραφα που στείλατε, δεν ερχόταν. Γιατί δεν κάνατε κάποια κίνηση να μιλήσετε με τον αρμόδιο υπουργό, να κάνετε κάτι? Σε ποιον υπουργό να πάω τώρα? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να είμαστε στην πραγματικότητα μέσα, δεν έχουμε τη δυνατότητα όχι με τον Υπουργό, ούτε με τον Υφυπουργό, ούτε με κανέναν. Πηγαίνεις και παίρνεις τηλέφωνο τον Διευθυντή του ΑΣΕΠ, τον προϊστάμενο, τον υπεύθυνο του γραφείου. Φτάσαμε στο σημείο να στέλνουμε φαξ, γιατί δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, να στέλνουμε φαξ τα οποία να λέμε λύστε μας το θέμα, κεγόμαστε. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή, πού να το στέλνουμε, στο Υπουργικό Γραφείο? Στα email τους, για όνομα του Θεού, δεν πρέπει να σκέφτονται αν λειτουργεί αυτό το αφιλότιμο το ΑΣΕΠ, το οποίο να σας πω ότι προσλάβαμε ανθρώπους στο ΑΣΕΠ, μέσω ΑΣΕΠ, τους πήραμε γιατί μπήκαν στο διαγωνισμό και τώρα έρχεται κύκλος και λέει διώξτε τους και θα τους πάρουμε το 2011, 12 και 13 όταν θα αποφασίσει ξανά. Έγινε διαγωνισμοί, νόμιμοι διαγωνισμοί. Με ανάρτηση των υποψηφίων από τον ΑΣΕΠ. Τους πήραμε και τώρα λέει καταργήστε τους, γιατί εμείς η απόφασή μας σαν κράτος είναι να πάρουμε αυτούς όλους τους παλαιούς από το 2011-12 με τελείωμα το 2013. Δεν είναι. Πώς να λειτουργήσουν αυτοί οι Δήμοι? Και εσείς μου λέτε αν λειτουργήσει ο Καλλικράτης. Εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε έναν άνθρωπο να κάνουμε τη δουλειά μας. Και να μην τα βάζουμε όλα στην ίδια κακή μοίρα, ότι υπάρχουν κακοί δήμαρχοι, ότι υπάρχει κακή διακίνηση. Το κακό παράδειγμα, το οποίο θα πρέπει να το φωνάζουμε και να το λέμε προς συμμόρφωση, δεν μπορεί να είναι νόμος για όλους τους άλλους δημάρχους και για όλους τους άλλους δήμους. Για αυτούς που λειτουργούν νομιμόφρονα. Είναι μερικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τόπο τους και προσπαθούν για το καλύτερο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε με τα ίδια κριτήρια τους πάντες. Δυστυχώς. Δήμαρχε, επιτρέψτε μου να αλλάξουμε θέμα, να μιλήσουμε για τα έργα που τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο σας. Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτόν τον καιρό? Μόνο έργα υπάρχουν προς εξέλιξη, τίποτα δεν κάνουμε άλλο. Το Δήμος είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο. Υπάρχουν η μεγάλη διάνοιξη του δρόμου στην περιφερειακή K6 που μπαίνεις μέσα για να πας μέχρι τον Παπα-Νικολάου, γίνεται η διαπλάτηση του δρόμου που έπρεπε να γίνει εδώ και 10 χρόνια. Ευτυχώς και πιστεύω υπό των ημερών μου να τελειώσει, που είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα. Από εκεί και πέρα γίνονται μέσα στο Δήμο διανοίξεις δρόμων.